Ελάτε κύριε Καραδανασόπουλε, κερδισμένη, χαμένη η Ελλάδα, τα ίδια, τι γίνεται? Κοιτάξτε, η απόφαση της Συνόδου Κορυφής δεν παρέχει καμία εγγύηση προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων τόσο της χώρας μας όσο και της Κύπρου. Γιατί ακριβώς δεν έχει καμία ακύρωση απέναντι στην Τουρκία. Κάποια ευκολόγια ενδεχόμενα για μελλοντικές κυρώσεις αν συνεχιστούν οι προκλήσεις. Όμως αυτό το ακούμε από το Γενάρη του 19. Αντίστοιχη πρόβλεψη, θα θυμίσω, υπήρχε το Γενάρη του 19 όταν η Τουρκία έκανε γεωτήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και αντίθετα υπάρχει μια θετική ατζέντα για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το λέμε αυτό λοιπόν γιατί επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι η επιδιαιτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελεί παράγοντα σταθερότητας της περιοχής, αλλά αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης κινδύνων για τους λαούς και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προωθείται η επιδιαιτησία για τη συνδιαχείριση των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την εποπτεία των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα επιδιώκεται να παραμείνει ζωντανή η συνοχή του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν όχι μόνο δεν έχουμε προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά θα έχουμε έναν επώδυνο συμβιβασμό ο οποίος δεν θα αποτρέψει νέους γύρους διεκδικήσεων. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία.